Είμαι ο Βασίλης Παπαδόπουλος, υπεύθυνος τύπου του Σωματείου Ενέργειας Σπάρτακος. Θα ήθελα να σας καλημερίσω και να σας καλωσορίσω όλους για την παρουσία σας σήμερα εδώ στο ορυχείο Αμιντέου. Ιδιαίτερα όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του νομού μας που για μια ακόμη φορά συμβάλλουν και προβάλλουν τις δράσεις και τις συνεντεύξεις τύπου του Συνδικάτου Σπάρτακος. Για λόγους σημειολογικούς αποφασίσαμε να δώσουμε μία συνέντευξη τύπου στο ορυχείο Αμιντέου, καθώς όπως όλοι γνωρίζετε, μετά από 34 χρόνια συνεχούς παρουσίας του ορυχείου και του ΑΕΣ Αμιντέου, έχουμε τίτλους τέλος, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τις θέσεις εργασίας, για την τοπική κοινωνία. Να μην μακρηγορήσω, θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον αγαπητό πρόεδρο του Συνδικάτου. Καλημέρα σας και από εμένα. Καλωσορίζουμε τους αγαπητούς φίλους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και καλημερίζουμε και όλους τους συναδέλφους που βρίσκονται σήμερα εδώ. Όπως είπε πριν από λίγο και ο υπεύθυνος τύπου, γίνεται καθαρά για σημειολογικούς λόγους σε ένα ορυχείο που μετά από 34 χρόνια και αφού πέρασε πάρα πολλά στην όλη διαδρομή του, πριν από λίγες μέρες έπαυσε να λειτουργεί. Σε ένα ορυχείο που μέχρι πριν λίγες μέρες είχε μια έντονη δραστηριότητα και μπορώ να πω έσφιζε και από ζωή. Εντελώς ανεξήγητα, το ορυχείο και ο σταθμός κλείσανε ενώ είχαν όλες τις προϋποθέσεις να κλείσουν. Ουσιαστικά ξεκινάει το ξύλωμα του pullover από εδώ και τα επόμενα χρόνια, όπως θα πω παρακάτω, σκοπός είναι, σύμφωνα πάντα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, να μην μείνει τίποτα απολύτως. Μόνο από το συγκεκριμένο ορυχείο, θα πω αναλυτικά για το τι θέσεις θα χαθούν, από το συγκεκριμένο ορυχείο και από το σταθμό που εντός λίγων μηνών θα κλείσει οριστικά και εκείνος, χάνονται 500 θέσεις μόνιμου προσωπικού, γιατί είναι χάσιμο τα κλείνει σταθμός, άσχετα αν κάποιοι βγαίνουν στη σύνταξη ή μετακινούνται προς τα κάτω, μιλάμε για χάσιμο θέσεων εργασίας. Μιλάμε για 500 σχεδόν θέσεις εργασίας μόνιμου προσωπικού και κάποιες εκατοντάδες, κυρίως εργολαβικούς, γιατί τα τελευταία χρόνια μετά την κατολίση ήταν ελάχιστες οι θέσεις, κυρίως στο ρηχείο 8 μηνητών, έχουν χαθεί. Και λέω εντελώς ανεξήγητα, γιατί γνωρίζετε όλοι και απευθύνομαι στους αγαπητούς συναδέλφους, την τιτάνια προσπάθεια που έκανε τουλάχιστον τα τελευταία 2-3 χρόνια το Συνδικάτο, προκειμένου να πάρει παράταση ωρών, θα πω παρακάτω για το τι είχε κάνει το 2010, προκειμένου να πάρει παράταση, έχουμε πάει στις 32.000 ώρες και όλοι γνωρίζαμε ότι ο σταθμός είχε όλα τα απαραίτητα εκείνα που χρειάζονται για να δουλέψει μέχρι και το Μάιο του 2021. Άσχετα στην πορεία, όπως λέγαμε, αν θα επενδύσουν είτε ιδιώτες για να πάει προς τα κάτω. Άρα, χωρίς κανένα λόγο, κλείνει ένα χρόνο νωρίτερα με τις συνέπειες που σας είπα πριν, κυρίως στο θέσεων εργασίας. Δυστυχώς, τώρα που άρχισε να ξυλώνει το pullover, οι αντιδράσεις κυρίως της κοινωνίας των φορέων, δυστυχώς, είναι απειροελάχιστες. Οι φορείς της περιοχής δεν είναι στην κατάσταση που έπρεπε να είναι, προκειμένου το μεγάλο αυτό θέμα να το αναδείξουμε, να το σηκώσουμε και προκειμένου να το αποτρέψουμε. Για τους βουλευτές δεν χρειάζεται να πω τίποτα, είναι στην κρίση σας, αυτοί είναι εγκλωβισμένοι μέσα στο κομματικό τους καβούκι και δεν μπορούν να πούν τίποτα απολύτως. Το Συνδικάτο, αγαπητοί φίλοι, από το 2010, γιατί πολλά πράγματα δεν δημιουργήθηκαν τώρα, έχει σηκώσει ψηλά το θέμα των λιμνητών. Γνωρίζετε την τιτάνια προσπάθεια που κάνανε τότε, πηγαίνοντας στις Βρυξέλλες και όχι μόνο, σε όλους τους φορείς, αναδεικνύοντας το μεγάλο θέμα που θα δημιουργηθεί το επόμενο διάστημα, προκειμένου για να λειτουργήσουν οι σταθμοί. Γνωρίζετε πολύ καλά, είχαν ημερομηνία λήξης. Από τότε, βέβαια, είχαμε ελάχιστους συμπαραστάτες και δυστυχώς δεν μας ακούσαν και σήμερα είναι μπροστά μας. Το Συνδικάτο, επειδή σας ακούμε πάρα πολλά και ενδεχομένως να το ρωτήσουν και αγαπητοί φίλοι δημοσιογράφοι, έχει κάνει κατά τη γνώμη μου πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Δεκάδες απεργίες, δεκάδες συλλαλητήρια, δικαστικούς αγώνες, απέτρεψε να επισκεφτούν την περιοχή μας υπουργοί, υποδέχτηκε πρώην πρωθυπουργό με φέρετρο, αλλά δεν ήταν αδρανής. Και παρόλο που το Συνδικάτο έχει εξασφαλίσει να μην πάθει απολύτως τίποτα, εργασιακά τουλάχιστον, κανένα συνάδελφος, ως μέλη κυρίως της κοινωνίας και όχι μόνο, αναδεικνύαμε και σηκώναμε
ψηλά το θέμα. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια κυρίως, η κοινωνία είτε δεν έχει πιστεί, δεν ακολουθεί. Εδώ θα σου πω και κάτι άλλο. Το τελευταίο δεν ακολούθησαν και οι εργαζόμενοι όταν τους λέγαμε για το μειωμένο. Ανοίγω μια παρένθεση. Όλοι θεωρούσαν ότι είναι αμεληταία προσότητα και τώρα που ήρθαν οι λογαριασμοί και μιλάμε για τρομακτικά νούμερα, τώρα όλοι θορυβήθηκαν. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι επιβάλλεται να πείσουμε το τι θα γίνει. Δυστυχώς, όπως είπα και πριν, θα πω και παρακάτω, η κοινωνία δεν αντιλαμβάνεται τι θα γίνει. Όταν για πολύ μικρότερα πράγματα, τα προηγούμενα χρόνια, πριν πολλά χρόνια, έβγαινε με πολύ μεγαλύτερη ευκολία στους δρόμους. Θα πω ένα από τα πολλά παραδείγματα που μπορούσα να πω. Κάποτε κλείσαμε την Εγνατία Οδό και καλά κάνανε ενδεχομένως κάποιοι από την τοπική κοινωνία για το πού θα είναι η έδρα του νοσοκομείου. Έτσι, λέω το σχήμα. Σήμερα που έρχεται η πραγματική καταστροφή, δεν το λέω εγώ ότι θέλω να μιλήσω έτσι, η πραγματική καταστροφή στην περιοχή μας, που δεν θα έχει προηγούμενο, και θα πω παρακάτω το εννοώ, δεν βλέπουμε τις αντιδράσεις που πραγματικά θα έπρεπε να υπάρχουν. Επειδή είναι πολύ πιθανό να το ρωτήσουν και οι συνάδελφοι και οι φίλοι δημοσιογράφοι, αν κάποια πράγματα επιβάλλονται να γίνουν, ήταν δρομολογημένα, θα πω μόνο το εξής για να θυμίσω, και μακριά από μένα το έχουμε δείξει και η πολιτική και η κομματική οτιδήποτε. Θα σας πω μόνο το εξής. Πριν από 15 μήνες περίπου, 14 μήνες, το Φλεβάριο του 19, κατατέθηκε το... Ορίστε. Κατατέθηκε το προηγούμενο ΕΣΕΚ, ο ενεργειακός σχεδιασμός. Έτσι, για να ξέρουν και οι φίλοι βουλευτές, αυτά να φέρουν φίλους συναδέλφους, που λένε πολλά. Που το οποίο το συνδικάτο ήταν απέναντι. Και μάλιστα βγάλαμε και δελτίο τύπου, που έλεγε τι, ότι μετά το 30 θα παραμείνει στην περιοχή μας 17% να συμμετέχει ο λιγνίτης. Αυτό αντιστοιχούσε με τρεις μονάδες που είχαν και ημερομηνία λήξης, με την τελευταία που κατασκευάζεται για το 48, το 36,5 του Αγίου Δημητρίου που θα πω παρακάτω για τις εμεδήσεις και η Μελίτη που ήταν προδιαγραμμένη μέχρι το 33. Και εμείς λέγαμε το 30 είναι αύριο, είναι και τα δελτία τύπου, είναι αύριο το 30. Και μάλιστα αν μπορέσουμε να πείσουμε κυρίως τους ιδιώτες να επενδύσουν στο αμύντιο, γιατί υπάρχει μια απόφαση, γνωρίζετε ότι μια και δεν επενδύει η ΔΕΗ στους λιγνίτες, εμείς αφήσαμε ως γενό ανοιχτό το ενδεχόμενο, έστω και με μειονεκτικό πακέτο, να συμμετέχει η ΔΕΗ. Και λέγαμε, γιατί να έρθουν οι ιδιώτες να επενδύσουν στο αμύνδεο για 10 χρόνια, μια και μετά το 30 θα μείνουν τρεις μονάδες και ένα 17% να συμμετέχει ο λιγνίτης. Και το θεωρούσαμε άσχημο. Και έτσι είναι, και δεν αλλάζουμε την άποψή μας. Λίγους μήνες μετά όμως, και χωρίς να υπάρχει κατ' εμάς κανένας λόγος, αλλά για κάποιους υπάρχει λόγος, γιατί πλέον σε λίγο καιρό δεν μπορούν να κρατήσουν ούτε τα προσχήματα. Πιεζόμενη η σημερινή κυβέρνηση, και όπως είπα, μακριά από εμένα, με φέρετρα περιμέναμε κάποιους, και αν χρειαστεί το κάνουμε και πολύ χειρότερα για οποιοδήποτε είναι πάνω. Εντελώς ανεξήγητα και χωρίς να έχει γίνει κανένας διάλογος με κανέναν τοπικό παράγοντα της περιοχής, με κανέναν φορέα. Εξαγγείλανε και χωρίς να υπάρχει καμία μα καμία δέσμευση. Η δέσμευση που υπάρχει, τη γνωρίζετε όλοι, ότι μέχρι το 50 θα έχουμε μηδενικό αποτύπωμα από λιγνίτη. Και μια παρένθεση, ο προηγούμενος ενεργειακός σχεδιασμός που εμείς λέγαμε καταστροφικός, έλεγε, δεν έλεγε μόνο 17% για μετά το 30, έλεγε ότι μειώνεται ο λιγνίτης από το 30 και μετά, αλλά μειώνεται ισότοπα, ισόποσα και το φυσικό αέριο για χάρη της πράσινης ενέργειας, το γνωστό αυτό που αποφάσισαν στη Σύνοδο του Παρισίου. Το σημερινό ΕΣΕΚ που κατέβηκε και είναι καταστροφικό, λέει το εξής. Πηγαίνει στο περιθώριο λιγνίτης. Μετά το 23 ουσιαστικά θα μείνει μία μονάδα, και αν θα μείνει θα πω δύο κουβέντες παρακάτω, και αντικαθίσταται ως καύσιμο μετάβασης μέχρι να είναι έτοιμη η χώρα, μέχρι να είναι έτοιμες οι πράσινες μορφές ενέργειας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο που δραστηριοποιούνται 10 οικογένειες. Ξέρετε πολύ καλά ποιοι είναι αυτές, και 2-3 πήραν άδεια τώρα τελευταία. Έτσι, για να ξέρουμε τι μιλάμε. 10 συγκεκριμένες οικογένειες εις βάρος μιας ολόκληρης περιοχής. Και αυτό η περιοχή το δέχεται, προκειμένου να ισοπεδωθεί, για να θησαυρίσουν, για να κάνουν τα κονέ τους αυτοί. Αυτά γιατί ενδεχομένως να το ρωτούσαν οι φίλοι το τι ήταν σχεδιασμένο, το τι γίνεται, που για εκείνο εμείς το είχαμε απορρίψει. Και μάλιστα, όπως είπα, θα ήταν τελείως διαφορετικό να έλεγε ότι εμείς είμαστε πιο οικολόγοι, πρώτοι στην Ευρώπη, μακριά από το λιγνίτη, και από αύριο αντικαθεστείτε με την πράσινη ενέργεια. Εδώ μιλάμε καθαρά. Δεν νομίζω να βρεθεί κανείς που να πει ότι δεν είναι καθαρά εξυπηρέτηση αυτών των οικογενειών που δραστηριοποιούνται, αυτοί που κάνουν κουμάντο ουσιαστικά στη χώρα. Και ενώ χάνονται, όπως σας είπα, για αυτές τις θέσεις, δεν υπάρχει μέχρι και σήμερα που μιλάμε, ας μου πει ένας, αν υπάρχει ένα σχέδιο ή αν έχει δημιουργηθεί μία θέση εργασίας
σε σχέση με τις κάποιες χιλιάδες, γιατί για χιλιάδες μιλάμε μέχρι τώρα, θα πω παρακάτω και θα τριλογήσω αναλυτικά που είναι αυτές οι χιλιάδες που χαθήκανε τα τελευταία 1-1,5 χρόνια, τι θέλετε πείτε, που έχουν χαθεί, τι έχει γίνει, ούτε μία θέση, ούτε ένα σχέδιο οργανωμένο. Τώρα συζητάμε. Όταν οι ειδικοί όλοι, οι επιστήμονες, εγώ δεν ξέρω, λένε ότι για να σχεδιάσεις να πας σε απολυνοποίηση χρειάζεται τουλάχιστον το κατώτερο 10 χρόνια σχέδιο, μελέτες, ακόμα και να έχεις τα χρήματα στην άκρη. Το μόνο που μας έχουν εξαγγείλει ότι θα γίνει ένα τεράστιο φωτοβολταϊκό που κατάλληλος θα είναι 50 και κατάλληλος θα καταλαμβάνει 60.000 στρέμματα. Ήδη από φέτος δόθηκε εντολή, έχει έρθει και η σχετική εγκύκλιος που απαγορεύονται πλέον να νοικιαστούν τα χωράφια που κάποιες χιλιάδες αγρότες, δεν ξέρω με ποιο τίμα και ποιες διαδικασίες δουλεύαν ότι τα αφήνουν, στα πλαίσια να κατασκευαστεί ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό που θα είναι περίπου τα 3 γίγα, κάποια από τη ΔΕΗ, κάποια από τις εταιρείες, πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό εργοστάσιο που θα παράγει όλα αυτά τα πάνελ προκειμένου να δώσουμε θέσεις εργασίας. Γιατί γνωρίζετε όλοι ότι ακόμα και αυτό το τεράστιο φωτοβολταϊκό δεν θα απασχολεί πάνω από 25 υπαλλήλους, κυρίως σεκιουριτάδες για τη φύλαξη. Γιατί η συντήρηση όταν χρειάζεται έρχονται από αλλού που έχουν τεχνογνωσία. Άρα μιλάμε ουσιαστικά για ένα θάνατο της περιοχής. 60.000 στρέμματα που απαιτούνται τα δουλεύανε κάποιοι αγρότες. Θα γίνει ένα φωτοβολταϊκό που δεν θα δίνει ουσιαστικά καμία θέση εργασίας και παράλληλα θα επηρεάσει αυτό που πρωτοπονούν όλοι οι επιστήμονες το μικροκλίμα της περιοχής. Γιατί γίνεται εδώ, για να μας δώσετε εργασίας, όχι. Γιατί εδώ υπάρχουν τα δίκτυα. Τέτοια μεγάλα γίνονται μόνο σε ερήμους που δεν επηρεάζει. Αλλά εκεί χρειάζονται να γίνουν δίκτυα. Εδώ στην περιοχή μας, από το κύτη της καρδιάς και όχι μόνο, είναι τα δίκτυα. Άρα, με λιγότερο κόστος, πεδίο λαμπρό να γίνει το φωτοβολταϊκό για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Άρα, ουσιαστικά μέχρι και σήμερα, 4 Ιουνίου, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, καμία θέση εργασίας σε αυτά που έρχονται. Μεγάλη κουβέντα, θα προσπαθήσω όσο γίνεται πιο σύντομα αυτά τα λίγα που θέλω να πω, για να δοθεί δυνατότητα και να κάνετε και ερωτήσεις. Μεγάλη κουβέντα γίνεται για τις τηλεθερμάσεις, ένα πραγματικά πολύ μεγάλο έργο. Ένα έργο που γνωρίζετε πολύ καλά, έχουν σκαφτεί ολόκληρες πόλεις και κανένας δεν μπορούσε να το κλείσει. Δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, μπορώ να κάνω και λάθος, δώσανε πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα ως πρωτεύων οι δήμαρχοι της περιοχής, που ασφαλώς και έτσι έπρεπε να κάνουν, αλλά πιστεύω ότι οι θέσεις εργασίας είναι αυτές που δεν αναπληρώνονται. Ποια ήταν η απάντηση προχθές στο Υπουργείο, που ήταν το σύνολο το φορέο της περιοχής μας, με επικεφαλής τον κύριο Περιφερειάρχη, ότι τηλεθέρμανση θα έχετε, αλλά με φυσικό αέριο. Καμία αναφορά, ακόμα και στην Τρομοίδα 5, γι' αυτό έχει την αντίδραση ο Δήμαρχος Εορδαίας, που είπε ότι εμείς θέλουμε τηλεθέρμαση με το λιγνίτη, παρόλο που το τίμα είναι μεγάλο για να συνδεθεί. Η απάντηση του Υπουργείου, το γνωρίζετε κάτω, ήταν μόνο με τηλεθέρμαση. Τηλεθέρμαση, τους είπαν, θα έχουν οι περιοχές, αλλά από φυσικό αέριο. Θα σας πω ένα νούμερο και κρατήστε, γιατί γι' αυτό έχει τη σημασία του στη μεγάλη δυστυχία που θα έχει τα επόμενα χρόνια η περιοχή, για αυτό το φτηνό αγαθό που είχαμε μέχρι σήμερα, τηλεθέρμαση. Σήμερα η ΔΕΗ χρεώνει 7 ευρώ την κιλοβατόρα, τη θερμική κιλοβατόρα, και η ΔΕΗ ή η ΔΕΤΥΠ, η ΔΕΙΑΚ, τη χρεώνει 43 για να βγάλει και τα έξοδά της, τα λειτουργικά της έξοδα. Το φυσικό αέριο, αν συνδεθεί με σημερινές τιμές, δεν πρόκειται να πουλήσει με τίποτα κάτω από 25 με 26, άρα αντιλαμβάνεστε το πόσο θα πουλήσει η ΔΕΤΥΠ, τουλάχιστον σε διπλάσιες τιμές. Άρα αντιλαμβάνεστε και στο κομμάτι της τηλεθέρμασης ποια θα είναι η επόμενη μέρα όταν ο λιγνίτης τελειώσει. Δύο κουβέντες. Το Λεμαΐδα 5, ένα μεγάλο έργο που το διεκδικήσαμε οι πάντες και ο τύπος το έχει σηκώσει πολύ ψηλά, το συνδικάτο, οι φορείς όλοι, για να μην αδικήσω κανέναν, φτάνει σήμερα να αμφισβητείται. Η μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει τα τελευταία 20 χρόνια στη χώρα θα ξεπεράσει το 1,5 δις κατά πολύ. Κινδυνεύει ακόμα να μην βάλει καθόλου. Γιατί αν αναλογιστούμε ότι δεν συνδέεται ούτε καν η τηλεθέρμανση, όπως είναι το τοπίο παρακάτω με τις τιμές, κινδυνεύει. Αλλά και αν δεν είναι έτσι, όταν σου λέει κατηγορηματικά θα τελειώσει το 28, δηλαδή θα μπει το 23, δοκιμαστικά θα έχουμε προς το τέλος το 21, σε λειτουργία την έχουμε προς το τέλος το 22, μιλάμε για να δουλέψει για 5 ολόκληρα χρόνια και να κλείσει. Εγώ βάζω το καλό σενάριο να μην έχει κανένα πρόβλημα. Σήμερα που μιλάμε, στον Άγιο Δημήτριο υπάρχει ένας οργασμός προκειμένου η Πτολεμαΐδα 5 ή ο Άγιος 5 να προλάβει, παρόλο που περάσαν οι προθεσμίες, να τελειώσει η αποθείωση. Θα ξεπεράσει τα 90 εκατομμύρια η αποθείωση και σε 2-2,5 χρόνια λένε θα τα κλείσει. Αυτά δεν μπορούν να συμβαίνουν σε μια χώρα δημοκρατική. Εάν δεν επεμβαίνει ο εισαγγελέας, ανεξάρτητα με είναι κυβερνητικές αποφάσεις οτιδήποτε, τότε δεν μιλάμε για δημοκρατία, δεν έχουμε σε αυτή τη χώρα δυστυχώς δικαιοσύνη. Απέναντι
από την ΟΑΗΣ Καρδιά σε ένα χωριό υποντοκόμι, το λέω. 144, λέμε ακριβή νούμερα, έχει πληρώσει μέχρι σήμερα η ΔΕΗ και άλλα 35 είναι οφειλές που πρέπει να δώσει. Και το ορυχείο, σύμφωνα πάντα με τους σχεδιασμούς, μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, δεν θα δώσει ούτε ένα κιλό λιγνίτη. Θα πάει το επόμενο διάστημα σε πορεία κλήσης για να κλείσει, προκειμένου να μην λειτουργήσει, γιατί σας είπα πριν τι εξυπηρετούν. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα. Σας είπα, το σύνολο των ελληνικών κυβερνήσεων χτύπησαν το λιγνίτη, χτύπησαν τη ΔΕΗ, αλλά αυτά που συμβαίνουν πιστεύω ότι δεν έχει προηγούμενο σε καμία χώρα. Και πάνω απ' όλα σας είπα ότι δεν υπάρχει από πουθενά καμία δέσμευση, καμία υποταγή να κάνουμε. Φωνάζαμε και καλά κάναμε το συνδικάτο και πήγε και στα δικαστήρια και όπως είπα και με φέρετρα υποδέχτηκε ο Πρωθυπουργός, όταν πήγε να πουλήσει και το 2014 και το 2017, τότε που επέβαλε ως ένα βαθμό η Ευρώπη να πουληθούν κάποιες νομικές μονάδες, να απελευθερώσουν τους λιγνίτες 40%. Σήμερα που η Σύνοδος του Παρισίου και όχι μόνο μιλάει για μηδέν αποτύπωμα το 50, το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών και όχι μόνο, το σύνολο του πλανήτη, σχεδιάζουν όλες για μετά το 30. Πείτε μου μία χώρα, να ρωτήσει κάποιος, μία χώρα που πάει στη βία απολυμνητοποίηση πριν το 30. Η Γερμανία μιλάει για το 38 και βλέπουμε. Δεν μιλάμε για Τσεχία, Πολωνία. Εμείς γιατί? Έχουμε τόσες θέσεις εργασίας, μια χώρα που τα τελευταία χρόνια ταλανίζεται και φεύγει ό,τι καλύτερο έχει από προσωπικό. Άρα μιλάμε για πράγματα τραγικά, για πράγματα που πραγματικά δεν πρέπει να τα σηκώνει κανένας από εμάς. Αλλά όπως είπα, δυστυχώς δεν υπάρχει κανένας συντανισμός. Είπα πριν για τις θέσεις που χαθήκανε από τους συγκεκριμένους σταθμούς που κλείνουν. Περισσότερες από 1.000 θέσεις εργολαβικές, και μπορώ να πω και νούμερα και από εργολάβους που φύγανε, είτε λέγεται ακμή που φύγανε, κυρίως στο αρχείο Καρδιάς, μια και αλλιώς το σχεδιάζανε, όπως σας είπα, δώθηκαν τόσα εκατομμύρια να ξεκινήσει και αναγκαστικά τους είπανε λίγο την προσοχή σας, δεν θα κάνω πάνω από 5 λεπτά ακόμα, θα κλείσω. Περισσότερες από 4 εργολαβίες σταματήσανε μόνο στο αρχείο Καρδιάς, μια και αλλιώς ήταν ο σχεδιασμός να ανοίξει, με πρώτη την ακμή που 200 απόλυσε και έφυγε, και μια σειρά από εργολαβίες που σταματάνε γιατί άλλο ήταν ο σχεδιασμός. Αλλιώς ήταν το σχέδιο, σταματάει ο τομέας 7 του Αγίου Δημητρίου μια και του Νοτίου Πεδίου, σταματάνε μια σειρά δραστηριότητες. Έχουν χαθεί το σύνολο των θέσεων των φορτηγατσίδων, γνωρίζετε όσοι από χωριά είτε το Λισπόντο που άλλες από ανθρώπους που ξύφηκαν τα φορτηγά. Δεκάδες έχουν φύγει στη Γερμανία και όλοι τα έχουν σε πολιτήρια. Και το επόμενο διάστημα έπεται η συνέχεια. Άρα αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της καταστροφής που έρχεται. Και ενώ υπήρχε η ψευδέστηση σε πολλούς, με βάση τις δηλώσεις που λέγανε κύριος βουλευτές και όχι μόνο, ότι τον Ιούνιο θα υπάρχει σχέδιο, ότι θα έρθει ανάκαμψη, εδώ θα είναι ο παράδεισος, αντικαταστήσουμε. Ακούσαμε πριν από λίγες ημέρες τις προσβλητικές, κατ' εμένα και πιστεύω και το σύνολο των εργαζομένων, δηλώσεις του Πρωθυπουργού που δεν αμφισβητούνται, γιατί εύκολα μπορεί να μπει ο καθένας, ακριβώς όπως δηλώθηκαν στην εφημερίδα και όχι παρεποιημένες που προσπάθησε να πει κάποιος βουλευτής. Ακριβώς μπορεί να διαβάσει. Δεν θα πω τίποτα. Είπε ότι να βρει ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας να κάνει κάτι άλλο. Και οι Γερμανοί δεν θα έχουν χάσιμο από την όλη ιστορία. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, το διαβάσετε όλοι όπως και να το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Άρα μιλάμε ότι μας έχουν αφήσει στο έλεος και αυτό που λέγαμε εμείς και ως συνδικάτο αλλά και ως εργαζόμενοι και ως άτομα, ότι δεν υπάρχει σχέδιο. Πουθενά στα χρονικά πριν να σχεδιάσεις δεν κλείνεις κάτι, και πόσο μάλιστα για μια περιοχή που πάνω από το 40% του ΑΕΠ είναι εξαρτημένο από τις δραστηριότητες της επιχείρησης, κλείνει και τώρα θα σχεδιάσουμε, τώρα θα ψάξουμε να βρούμε χρήματα και θα δούμε τι θα κάνουμε. Όταν ήδη έχουν χαθεί περισσότερες από 2.000 θέσεις εργασίας. Και μπορεί κάποιοι να με κοιτάνε και να λένε, ρε φίλε, πού τις βρήκες 2.000, μόνο στα 8.000 που τρέχουν αυτή τη στιγμή για τα ορυχεία, γιατί στον Άγιο Δημήτρη προλάβαν και βγήκαν πριν αυτό. 412 τελειώσαν τον Απρίλιο. 436 τελειώνουν 16 Ιουνίου και προσλαμβάνονται 259. Μιλάμε για τουλάχιστον σε αυτό το διαγωνισμό πάνω από 500 θέσεις που είναι στα 8.000. Και αν για κάποιους περνάει τόσο στα ψηλά για θέσεις εργασίας, πω μόνο το εξής. Αν μία πολυεθνική που λέμε να έρθουν και να επενδύσουν έρθει σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας και δώσει του κόσμου τα εκατομμύρια, δεν μπορεί να δημιουργήσει πάνω από 50-60 θέσεις εργασίας. Και εμείς με μεγάλη ευκολία λέγαμε, χάνονται τόσοι, γίνονται τόσα. Ακούστε, φίλοι δημοσιογράφοι, και το συνδικάτο έχει καταφέρει και αυτή ήταν η δουλειά του και έχει εξασφαλίσει στο ακέραιο το σύνολο των εργαζομένων. Αυτή ήταν η δουλειά του, αυτός που εκπροσωπούσε κυρίως μετά από για το κομμάτι της κοινωνίας. Ό,τι και να γίνει στην περιοχή, οι εργαζόμενοι, όπως έχουμε πολλές φορές, με συλλογικές συμβάσεις, με αγώνα που έκανε το σύνολο του συνδικαλιστικού κινήματος και αυτοί που σήμερα βρίσκονται στις τάξεις, αλλά και αυτοί που ήταν πριν από εμάς,
και έχει εξασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι στη χειρότερη των περιπτώσεων να μετακινηθούν, να πάνε καπαλού, δεν θα χάσει κανένας μα κανένας τη δουλειά του. Σίγουρα ταλαιπωρηθούν όλοι. Σίγουρα ενδεχομένως να υπάρχουν και οικονομικές διαφορές εδώ πέρα. Αλλά τουλάχιστον το έχουμε δέσει. Αλλά παρόλα αυτά είμαστε αυτοί που αγωνιούμε πολύ περισσότερο, γιατί είμαστε πολίτες αυτής της κοινωνίας και όταν βλέπουμε αυτή την απάθεια για τόσο σοβαρά θέματα, πραγματικά βγάζουμε μια κραυγή αγωνίας. Έχουμε πει πολλές φορές, και εγώ και ο Σάκης και όλοι, ότι αυτό θα αποτυπωθεί και θα το δουν, μπορεί να μην φαίνεται ακόμα, στις επόμενες απογραφές. Και το 2021 θα υπάρχει μια μικρή μείωση, γιατί όλα αυτά τα χρόνια άρχισε να μειώνει τη δραστηριότητα, αλλά εκείνο που αν θα ζούμε, δεν ξέρω τι θα ζούμε, θα αποτυπωθεί ό,τι και να γίνει. Και μακάρι όλος ο πονάμας, όλα τα χρήματα του πλανήτη να έρθουν εδώ, θα υπάρχει μια τρομερή μείωση, θα αποτυπωθεί για όσους θα υπάρχουν 31. Αλλά αυτά είναι λόγια να αγαπιόμαστε όταν πραγματικά θα συμβεί αυτό που θα συμβεί στην περιοχή μας. Γιατί το μάρμαρο, όπως έχουμε πει πολλές φορές, θα το πληρώσει η περιοχή μας. Ρεύμα θα υπάρχει. Ακόμα και αυτό που λέμε εμείς ότι θα είμαστε ενεργειακά εξαρτημένοι, μπορεί να το πληρώνουμε το επόμενο διάστημα 2 και 3 φορές επάνω. Σήμερα συγκυριακά είναι φτηνό. Σήμερα ο λιγνίτης δεν μπορεί να μπουν μέσα στο σύστημα. Γιατί λόγω της μεγάλης κρίσης και της πανδημίας, κυρίως το εισαγόμενο φυσικό αέριο, προκειμένου για να μην χαθούν οι θέσεις εργασίας, μπορούν και πουλάνε κάτω από το κόστος. Με αποτέλεσμα να δίνουν πολύ χαμηλές τιμές και οι λιγνητικές μονάδες, δεν θα κάνω καμία αναφορά ούτε θα κουράσω για τα λάθη που γίνανε κατά καιρούς που δεν πήραμε δωρεάν δικαιώματα, έχουμε πολλές φορές και φαίνονται ακριβές. Αλλά όλα τα προηγούμενα χρόνια που το φυσικό αέριο ήταν πανάκριβο, τότε κάναμε τα σκόντο. Βάζαμε το δίευρο στο λιγνίτη. Δίναμε τα άδεια στις μονάδες φυσικού αερίου. Για τους λιγνίτες, άστους. Και εδώ είναι διαχρονικές ευθύνες, δεν είναι η ώρα να ανοίξω καμία πληγή. Επιβάλλεται για να μην κουράζω. Να γίνει εδώ και τώρα ένας γενικός ξεσηκωμός. Φτάνει πια ο καναπές. Πιστεύω και όσοι είχαν κάποιες άλλες σκέψεις στο μυαλό τους ή περίμεναν κάτι άλλο, ιδίως μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, πιστεύω πέσαν οι μάσκες και πιστεύω ότι τα προσχήματα κρατιούνται. Επιβάλλεται εδώ και τώρα, παρόλο που όπως είπα εμείς ως συνδικάτο, ως έναν πολύ μεγάλο βαθμό έχουμε εξασφαλίσει τους συναδέλφους. Αλλά ως πολίτες της κοινωνίας, ως άνθρωποι που δραστηριοποιούμαστε εδώ πέρα, οφείλουμε από εδώ, και θέλω να το σηκώσετε αγαπητοί φίλοι δημοσιογράφοι, ότι οφείλει να σηκώσουμε το θέμα πολύ ψηλά για να μπορέσουμε τουλάχιστον να σώσουμε κάποιες μονάδες. Και σας είπα χαρακτηριστικά: 90 εκατομμύρια δίνεται στην 5 του Αγίου Δημητρίου. Θα έχει όλες τις προδιαγραφές. Γίνεται μια καινούργια μονάδα που θα ξεπεράσει τα 2 δις. Η μελίτη είναι τελευταίας τεχνολογίας. Μπορούμε να δώσουμε έναν αγώνα συγκεκριμένες μονάδες να συνεχίσουν και μπορούν. Το Λεμαϊδα 5, το λένε όλοι, το λέει και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, δεν κινδυνεύει όσο και να πάνε οι ρήποι. Τα συμφέροντα τι θέλω. Κάνω έκκληση σε όλους τους θεσμικούς, ως πολίτης, ως κάτοικος περιοχής και ως μέλος της κοινωνίας, να μαζευτούμε εδώ και τώρα. Είτε με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, θα πάρουμε εμείς πρωτοβουλία. Να οργανώσουμε τον αγώνα έναντι σε αυτούς που θέλουν να κλείσουν τις μονάδες. Έναντι σε αυτούς που θέλουν να φανίσουν μια ολόκληρη περιοχή. Έναντι, έχουμε υποχρέωση όλοι μας, και απευθύνομαι κυρίως στους συναδέλφους, αγαπητούς φίλους εργαζόμενους. Υπάρχουν συνάδελφοι που υπό πολύ δύσκολες συνθήκες δώσαν και τη ζωή τους προκειμένου να πάει μπροστά αυτή η επιχείρηση, προκειμένου να πάει μπροστά αυτή η περιοχή με τις μονάδες. Έχουμε υποχρέωση απέναντι σε αυτούς, έχουμε υποχρέωση απέναντι στα παιδιά μας, έχουμε υποχρέωση απέναντι σε όλους, πραγματικά, να σύρουμε από τον καναπέ όλους αυτούς που έχουν τον τίτλο ή του θεσμικού. Να οργανώσουμε και από αύριο στην κυριολεξία, πριν να είναι πολύ αργά, να ξεκινήσουμε έναν αγώνα που δεν θα έχει όμοιό του, είτε σε πρώτη φάση να πείσουμε για το άδικο που πάει να γίνει και στη χώρα και στην περιοχή, προκειμένου, όπως είπα, να αποτρέψουμε όλα αυτά και παράλληλα να τους αναγκάσουμε να φέρουν και κάτι στην περιοχή. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου που αυτή τη στιγμή δίνουμε την συνέντευξη τύπου, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι καθόλου τυχαία. Βρισκόμαστε λοιπόν στο πρώην ορυχείο Αμιντέου, και από εδώ και πέρα η λέξη πρώην μπροστά από εγκαταστάσεις της ΔΕΗ θα μας γίνει συνήθεια, κάτι νέο για μας, αλλά δυστυχώς δύσκολο που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Βρισκόμαστε στο χώρο που οι εργαζόμενοι όταν ερχόταν χτυπούσαν την κάρτα τους για να ξεκινήσουν το μεροκάματο, και στο χώρο όπου άλλαζαν να φορέσουν τις φόρμες για να πάνε στο δύσκολο έργο που τους είχε τάξει η υπηρεσία. Αυτή τη στιγμή, αν κοιτάξετε δεξιά και αριστερά σας, θα δείτε αρκετά έως πολλά στελέχη του Σπάρτακου. Πολλούς συναδέλφους που ήταν εδώ, είχαν μεροκάματο εδώ και από χθες βρίσκονται σε άλλο χώρο.
Δεν έχασε κανένας δεϊτζής τη δουλειά του, όπως το συνδικάτο είχε υποχρέωση να πράξει και όπως είχε εξαγγείλει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αντιθέτως, η περιοχή χάνει 250 θέσεις εργασίας από αυτόν τον χώρο που τώρα βρισκόμαστε. Και δεν υπάρχει τρόπος να αντικατασταθούν, όπως και να το προσεγγίσει κανείς, είτε θέλοντας να βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο, είτε το ποτήρι μισοάδιο. Ο κύριος στόχος της σημερινής μας παρουσίας εδώ είναι να καταδείξουμε την ανάγκη έναρξης, έστω και τώρα, ποτέ δεν είναι αργά, όπως κάποιος συνάδελφος μας είπε όταν μας υποδέχθηκε εδώ, από αυτούς που εναπόμειναν για να κλείσουν οριστικά το αρχείο, ότι είναι αργά πλέον, ποτέ δεν είναι αργά, σε αυτούς που έχουν την ευθύνη της περιοχής. Και είμαι πολύ ξεκάθαρος και μιλάω για την κεντρική διοίκηση του κράτους, μιλάω για την διοίκηση της περιφέρειας, για τους δήμους, ότι ξεκίνησε το τσουνάμι που λέγεται κλείσιμο της ΔΕΗ στην περιοχή. Θα είναι από τις πιο δύσκολες περίοδοι που θα περάσουμε όλοι μας. Το συνδικάτο έχει κάνει το καθήκον του για να προφυλάξει στο βαθμό που μπορεί και μπορεί τους συναδέλφους. Θέλω να ξανατονίσω την ανάγκη έναρξης οποιουδήποτε κινήματος, ούτως ώστε η περιοχή να μην καταστεί κρανίου τόπος. Έχουμε πολλές φορές μιλήσει και ως συνδικάτο και προσωπικά για το πώς θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα. Θα μπορούσα να κάνω μια ιστορική αναδρομή για να αποδώσω ευθύνες. Ευθύνες που θα μπορούσαμε να αναλάβουμε και εμείς ως συνδικάτο, για το ότι ίσως δεν κάναμε κάτι περισσότερο από αυτό που έπρεπε, ούτως ώστε να δώσουμε σε αυτούς που κυβερνούν είτε την κεντρική χώρα είτε την περιοχή να καταλάβουν ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβεί. Τόσο απλά. Μιλάμε πλέον για βίαιη απολιγνητοποίηση. Μιλάμε για μια περιοχή που δεν ήταν ούτε μπορούσε να είναι έτοιμη με όλες τις δηλώσεις όλων των κυβερνήσεων. Και να θυμίσω από το 2010 που ξεκίνησε η διαδικασία αυτήν, από το πάτημα του κουμπιού της κυρίας Μπυρμπύλη στον ΑΕΣ των Αιμαίδες, όπου ήμουν και εγώ παρόν ως νέος συνδικαλιστής, και περιμένοντας τότε, ως συνδικάτο είχαμε κάνει το καθήκον μας για να επιβάλλουμε, με κεφαλαία το λέω, να επιβάλλουμε στην κυβέρνηση και τη διοίκηση την δημιουργία της στο Λιμανίδος 5. Τότε όμως πατήσαμε το κουμπί με την προοπτική του να ανοίξει μια εταιρεία, μια καινούργια μονάδα. Από εδώ και πέρα όμως δυστυχώς αυτό δεν θα ισχύσει. Και από τότε μέχρι τώρα μηδενός εξαιρουμένου, όποια κυβέρνηση και αν πέρασε, όποιος κυβερνήτης και αν πέρασε από την περιοχή μας, συνεχίζουν όλοι στην ίδια πολιτική, χωρίς να έχουν αλλάξει ούτε ένα σίγμα, ούτε ένα κόμμα. Ουδής. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να θυμίσω, γιατί πρέπει να κάνω αυτή τη σύντομη ιστορική αναδρομή, την αγωνία του συνδικάτου που εκφράστηκε. Μάλλον δόθηκε έμφαση, όχι εκφράστηκε, στην διημερίδα που κάναμε τότε με το Σπάρταγο στην Κοζάνη, στο Κοβεδάριο, ότι όταν για πρώτη φορά ακούστηκε από διευθυντικά χείλη ότι στο ΕΣΕΚ που κατατέθηκε τότε ο λιγνίτης θα συμμετείχε με το μέγιστο ποσοστό του 17% και ότι στην περιοχή μας θα δούλευαν το 2020 δύο μονάδες, ο Άγιος 5 και η Μελίτη, γιατί η Πτολεμαίδα ακόμα τότε δεν ήταν στο σύστημα. Να συνεχίσουμε από τότε και να πάμε στην αγωνία που εξέφρασε το συνδικάτο στη νέα διοίκηση που ανέλαβε τότε, γιατί κάθε φορά που αλλάζει η διοίκηση και συνεχόμενα το συνδικάτο επισκέπτεται και λέει τις απόψεις του και τις εκφράζει δημόσια. Όταν βγάλαμε το περιβόητο δελτίο τύπου στις 28 Φεβρουαρίου του 2018, απετάξω το λιγνίτη, η διοίκηση Παναγιωτάκη είπε απεταξάμην. Εδώ λοιπόν θα σας το κοινοποιήσουμε σήμερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να το θυμηθείτε. Υπήρξε η δήλωση πρώτη φορά ότι ο λιγνίτης αποτελεί βάρος για την ΔΕΗ και πλέον δεν μπορεί να το σηκώσει. Και οι επενδύσεις και τα λεφτά που θα εξοικονομηθούν από τις μη επενδύσεις στο λιγνίτη θα κατευθυνθούν για τη δημιουργία ΑΠΕ. Και το διαβάζω. Ο λιγνίτης με επιχειρηματικά κριτήρια είναι δυσβάσταχτος για τη ΔΕΗ. Τα κεφάλαια από την πώληση των λιγνητικών μονάδων, να μην ξεχνάμε λοιπόν
ότι είχαμε βάλει προς πώληση όλες τις συλλογικές μονάδες, μικρή ΔΕΗ, μεγάλη ΔΕΗ, και συνεχίζουμε, θα διατεθούν για επενδύσεις στις ΑΠΕ. Η πώληση των ιδιωτικών μονάδων και των ορυχείων που τις τροφοδοτούν αποτελεί θετική εξέλιξη για τη ΔΕΗ, που απαλλαγμένη πλέον από το βάρος του λιγνίτη θα στραφεί σε επενδύσεις στο εξωτερικό, ώστε να αναδειχθεί σε περιφερική δύναμη, αλλά και στις ΑΠΕ. Δεν θα κάνω καμία άλλη ιστορική αναδρομή, έχουν υποθεί όλες αυτές τις λίγες γραμμές. Δεν έχουμε κανέναν σύμμαχο. Δεν είχαμε και συνεχίζουμε να μην έχουμε. Δυστυχώς, για ακόμα μία φορά, δυστυχώς, και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνεχίζει την ίδια πολιτική. Η εξαγγελία του Πρωθυπουργού από βήματος του ΟΗΕ ότι θα κλείσουμε τις λιγητικές μονάδες το 2028 ευνηδίασε αυτούς που δεν ήξεραν. Έρχεται όμως η επιχείρηση, συνεχίζοντας αυτήν την πολιτική που μόλις προηγουμένως σας διάβασα της προηγούμενης διοίκησης, να πει ότι εγώ θα κλείσω τις μονάδες το 2023, γιατί δεν με βολεύει, δεν με συμφέρει. Και βρισκόμαστε ως περιοχή στη μέγενη του χρόνου, αν θα προλάβουμε να κάνουμε οτιδήποτε. Και φαίνεται τώρα σε όλο το μεγαλείο του πόσο προετοίμαστοι ήμασταν ως περιοχή, ως στελέχη, ως πολίτες. Ακούγονται πολλές φωνές. Από το να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα από κάποιον συνάδελφο, συμπολίτη μας, καλά να πάθουν, μέχρι και τις σόφρονες φωνές που καταλαβαίνουν ότι η μείωση του εισοδήματος στην περιοχή θα έχει άμεσο αντίκτυπο σε όλους τους πολίτες. Αυτό είναι και το μήνυμα που εμείς θέλουμε να περάσουμε. Μέσα σε αυτόν τον κικαιώνα, το Συνδικάτο με συνεχείς προσπάθειες, με μπροστάρι την Ομοσπονδία και τους εκπροσώπους των εργαζόμενων στο Διοικητικό μας Συμβούλιο, κάνει τα αδύνατα δυνατά, ούτως ώστε έστω και την τελευταία στιγμή να υπάρξει μια εισρωή χρημάτων στην περιοχή μας, με το πολύ χαμηλό μπόνους που ορισμένοι χαρακτηρίζουν ή την οικειοθυλή αποχώρηση, που καταφέραμε να συμφωνήσουμε με την διοίκηση, στάση αυτήν τη διοίκηση, που θα δοθεί στους εργαζόμενους οι οποίοι θα επιλέξουν να φύγουν στη σύνταξη έως τις 31 Δωδεκάτου του χρόνου του 2020 που διανύουμε. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι ένα ποσόν προφανώς μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ που δόθηκε από την προηγούμενη διοίκηση, αλλά προφανώς λιγότερο από αυτά που αξίζουν για τους συναδέλφους που έχουν διανύσει τουλάχιστον 25 και 30 χρόνια υπηρεσία σε αυτήν την επιχείρηση. Είμαστε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, σε ένα κομβικό σημείο. Επιστροφή δεν υπάρχει. Εάν μπορούμε να σώσουμε κάτι με την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, είμαστε οι πρώτοι που θα είμαστε στην πρώτη γραμμή, συμπαρατασσόμενοι στις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων που οι πολίτες επέλεξαν να τους κυβερνήσουν, περιφέρεια και δήμοι, λέγοντας ότι και το πρόβλημα της τηλεθέρμανσης που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ως ανάχωμα για το ότι να υπάρξει το Λεμαΐδα 5, ούτως ώστε να παίρνει η περιοχή τηλεθέρμανση, από ό,τι φαίνεται ξεπερνιέται με τη χρήση του φυσικού αερίου. Εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα ορισμένοι, είναι φαϊνότερο του ηλίου. Επιλέχθηκε λοιπόν το φυσικό αέριο ως μετάβαση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ευρώπη έχει ευθύνη σε αυτήν την διαδικασία? Προφανώς και έχει, διότι ορισμένοι φρόντισαν το ζήτημα της απολιγνητοποίησης να το ανάγουν σε στόχο ζωής τους και προφανώς το καταφέρνουν. Τα νούμερα που ακούμε για τους χρονολογίες αλλάζουν εύκολα. Η Γερμανία από το 50, όπως υπόθηκε και από τον πρόεδρο προηγουμένως, κατέβηκε στο 38 και ως ονού που θα ακούσετε και άλλα νούμερα κάτω από το 30. Αυτά λένε οι πληροφορίες. Αυτά δεν είναι δικαιολογίες για μας. Πρέπει έστω και τώρα αυτός ο προγραμματισμός που έχει γίνει, και θα επεκαλεστώ τη φράση του Πρωθυπουργού και στην έκθεση την προηγούμενη της Θεσσαλονίκης και στις δηλώσεις που κάνουν από τότε, ότι δεν θα μείνει κανείς στην ανάπτυξη που ευαγγελίζεται ως κυβέρνηση πίσω, να ξεκινήσει να δώσει το δείγμα γραφής από τη Δυτική Μακεδονία. Ακούγονται οι λιγκιώδη ποσά που θα έρθουν στην περιοχή μας. Οφείλω να τονίσω ότι θα έρθουν άπαξ. Μία φορά. Και πρέπει να γίνει χρηστή χρήση όλων αυτών των χρημάτων από αυτούς που έχουν την ευθύνη, ούτως ώστε να αποδώσουν στους πολίτες
αυτά που τόσα χρόνια που από τη ΔΕΗ έπαιρναν δεν απέδωσαν. Διότι ο τοπικός πόρος ανάπτυξης, αγαπητοί φίλοι, δινόταν πολλά χρόνια και τίποτα από αυτά που θα μπορούσε να γίνει ως υποδομή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για να δείξει κάποιος προηγούμενος κυβερνήτης τον επόμενο ότι εγώ τα έκανα χρήση και έχω να σου παρουσιάσω κάτι. Συνεπώς, κλείνοντας αυτή την ολιγόλεπτη παρέμβασή μου και περιμένοντας με ενδιαφέρον τις ερωτήσεις σας, θέλω να τονίσω ότι για μία ακόμα φορά ότι ο χώρος που βρισκόμαστε μπορεί να έχει πάψει την παραγωγική του διαδικασία, δεν θα σταματήσει ποτέ να υπάρχει στις καρδιές μας, στο μυαλό μας, και θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, έτσι όπως το Συνδικά το ξέρει, και με τους συμμάχους που μπορεί να έχει, και αυτοί είναι μόνο οι συμπολίτες μας. Να σηκώσουμε ένα κίνημα σε αυτήν τη διαδικασία απέναντι σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα ως Δυτική Μακεδονία και να απαιτήσουμε τα το Κέσαρο στο Κέσαρι, διότι πεθάναμε πολλά χρόνια για όλη την Ελλάδα και δεν θέλουμε να συνεχίσουμε να πεθάνουμε από εδώ και πέρα περισσότερο. Υποχρέωση της πολιτείας να σκύψει στην περιοχή με σοβαρότητα. Προφανώς οι κρίσεις και οι κριτικές είναι καλοδεχούμενος. Σε όποιο βαθμό θέλετε υπερθετικό ή όχι, δεν θα μείνω σε αυτό, γιατί έχουμε δίκιο από όποια πλευρά και να το κοιτάξετε. Και με αρκετή δόση, πώς να το χαρακτηρίσω, αισιοδοξίας, για να δώσουμε ένα μήνυμα ότι η περιοχή δεν θα καταντήσει μαντούδι. Δεν θα το επιτρέψουμε εμείς πρώτα οι εργαζόμενοι της επιχείρησης, που ναι, μπορεί να συνεχίσουμε να αμοιβόμαστε καλά και να πάρουμε και την καλή μας σύνταξη όπως έχω προείπει και να πάρουμε και τα πόνο μας, αλλά παραμένουμε συμπολίτες, πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, και ως τέτοιοι θα είμαστε δίπλα σε αυτούς που θα μας ζητήσουν να συνεχίσουμε την προάσπιση της περιοχής μας. Στη διάθεσή σας.